Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Κοινωνίας Αξιών και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη Θεσσαλονίκη, στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας και στα Χανιά, γνωστό στο παρελθόν από τις συζητήσεις μαζί του για τα γεωπολιτικά, τον άβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Στέλιο Φενέκο, ο οποίος όμως ταυτόχρονα ηγείται της κίνησης Κοινωνία των Αξιών που μετέχει σε εκλογές της 21η Μαΐου. Καλημέρα κύριε Φενέκο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να πω ότι μαζί μας συμμετέχει και η Φιλελεύθερη Συμμαχία που έχει έδρα στο Ηράκλειο. Α, ωραία, εντάξει, χαίρομαι που... Η πρόεδρός της, δηλαδή ωραία. Η κυρία Λιμιωτάκη είναι ναι, στο Ηράκλειο. Ναι, έχετε δίκιο. Εσείς θα είστε και υποψήφιος στα Χανιά. Άρα, τι περαιτέρω ενδιαφέρον στα όσα θα πείτε. Και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Φενέκο, διότι η Κοινωνία Αξιών έχει μια ιστορική διαδρομή. Ακριβώς να πιάσω το νήμα από τη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο με έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος έθεσε στη δημόσια συζήτηση εύλογα ερωτήματα ότι η χώρα δεν συζητάει για βασικούς τομείς όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και για ένα σχέδιο, μια στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης του, όταν δίνει μόνο το 3% έχει φτάσει στο ΕΠ από κάποτε 40-50. Και κυρίως λέει με απλά παραδείγματα, φέτος ούτε μισό στρέμμα τεύτλων δεν μπήκε Μακεδονία και Θράκη. Εισαγωγή ζάχαρης. Εξάγουμε φέτα ποπ προϊόν, 600 εκατομμύρια, εισάγουμε γαλακτοκομικά 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς τα βλέπει αυτά η Κοινωνία των Αξιών και η Φιλελεύθερη Συμμαχία. Ναι, ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι εν πωλής έχει δίκιο ο κύριος Κουρέτας, γιατί όχι μόνο δεν συζητήσανε χθες στο debate, ας πούμε, για την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης, ούτε μιλήσανε καν για τα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο που υπάρχει, επειδή εισάγουμε ακριβώς πολλά τμήματα του αγροδιατροφικού τομέα, μόνο το 23% της παραγωγής του κρέατος παράγουμε, δεν συζητήσαν ένα όραμα για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή η όλη συζήτηση ήταν καθαρά διαχειριστική πάνω σε μικροαλλαγές, ούτε καν διαρθρωτικές μετασχηματικές αλλαγές. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι δεν υπάρχει όραμα και στρατηγική συνάμα. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, ποιοι είναι οι άξονες στους οποίους θα έπρεπε να κινηθεί η Ελλάδα? Τι προτάσει η Κοινωνία Αξιών? Η Κοινωνία Αξιών πιστεύει σε ένα μοντέλο το οποίο... Πιστεύουμε ότι το μοντέλο του κεντρικού σχεδιασμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την οικονομία εν πολύ πάσχει, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τι συμβαίνει στις περιφέρειες. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1945 και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύχθηκε πάνω σε ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο εμείς το έχουμε αποδυναμώσει. Ναι, μεν κάναμε τις περιφέρειες, αλλά δεν δώσαμε ούτε εξουσίες, ούτε αρμοδιότητες, ούτε οικονομική δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να βελτιώσει την παραγωγική ανάπτυξη του τόπου, διότι αυτοί είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν τι συμβαίνει στον κάθε τόπο. Επειδή παρουσιάσαμε στην κυβέρνηση και το προτείναμε, στείλαμε ένα ολόκληρο σχέδιο πάνω στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, διαπίστωσα ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχει γίνει για τις περιφέρειες έχει σαν πρώτη προτεραιότητα τον τουρισμό. Μα είναι δυνατόν όλες τις περιφέρειες Ελλάδος και οι 13 να έχουν πρώτη προτεραιότητα τον τουρισμό? Τι θα γίνει, με παράδειγμα, με το μαλακό σιτάρι που δεν έχουμε, με τα τέσλα που είπατε, με παραγωγές που έχουν ορισμένες περιοχές όπως είναι τα Γρεβενά ή άλλες, ή όπως είναι στη Βόρεια Ελλάδα με την κτηνοτροφία, δεν χρειάζονται χρηματοδότηση αυτές? Και είναι καλύτερο να χρηματοδοτήσουμε τον τουρισμό? Αναρωτιούνται πάρα πολύ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κύριε Φενέκο, αν όλα αυτά που ακούμε, και έχει ενδιαφέρον να δούμε εσείς τι λέτε ως επικεφαλής μιας κίνησης που διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε μια χώρα με 400 δις και βάλε δημόσιο χρέος, 260 δις και βάλε ιδιωτικό χρέος, μια χώρα που τέλος η εξαιρεσιμότητα λόγω πανδημίας και τέλος τα ελλείμματα, μια χώρα με δανεισμό. Πώς μπορείς να αναπτύξεις μια αυτόνομη λοιπόν πολιτική και να προτείνεις και κυρίως να ζητήσεις από τον πολίτη να κατανοήσει αυτό το δύσκολο περιβάλλον, δηλαδή αύξηση των μισθών? Μπορείς? Είναι γεγονός, έχετε δίκιο. Και εδώ έρχομαι τώρα στο πώς μετράμε την ανάπτυξη μιας χώρας. Μετράμε το ΑΕΠ. Μα το ΑΕΠ δεν είναι ο μόνος δείκτης. Ο βασικότερος δείκτης για την ανάπτυξη μιας χώρας μαζί με το ΑΕΠ είναι η απόδοση της οικονομίας. Και η απόδοση της οικονομίας είναι η παραγωγική ικανότητά της αφενός
μαζί με την ικανότητα να διαθέτεις αυτό το προϊόν που φτιάχνεις σε αγορές μέσα και έξω. Όταν λοιπόν το εμπορικό μας ισοζύγιο αυτή τη στιγμή, που ήταν ένας από τους πυλώνες κατάρρευσης, έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 δις έλλειμμα. Όταν το δημόσιο γίνεται πάλι σπάταλο και ελληματικό, όταν το χρέος αυξάνεται, είναι αστείο να μιλάμε για την αύξηση που έχουμε στο ΑΕΠ που είναι 2,5-3%, πόσο μάλλον όταν οι τόκοι και τα τοκοχρεωλήσια που θα πληρώσουμε σε μερικά χρόνια θα αυξηθούν. Συνεπώς η μόνη μας λύση είναι να αξιοποιήσουμε κάθε παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, φοβάμαι ότι σύντομα θα ξαναμπλέξουμε πάλι με περιπέτειες. Και όταν λέω παραγωγική ικανότητα, τι εννοώ? Δεν μπορεί να υπάρχουν χωράφια ακαλλιέργητα. Δεν μπορεί να υπάρχουν γέες αδιάθετες. Δεν μπορεί να υπάρχει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάσχουν. Mm. Δεν μπορεί την κοινωνική οικονομία, που είναι εξαιρετικά σοβαρός τομέας και σε όλη την Ευρώπη είναι αναπτυγμένη στο 37%, εμείς να την έχουμε αναπτύξει μόνο στο 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές παραγωγικές δυνατότητες στη χώρα που μένουν αναξιοποιητές. Λόγω ακριβώς του κακού κεντρικού σχεδιασμού. Αυτός ο σχεδιασμός, κατά τη γνώμη σας, έχει ως επιτομή το πώς κατανέμεται το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης? Μιλήσατε για μικρομεσαίους. Θέλω να σας και να μας πείτε ποια είναι η άποψη του δικού σας χώρου, της Κοινωνίας Αξιών Φιλελεύθερη Συμμαχία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή λέγεται και δεν αμφισβητείται από τους περισσότερους ότι η ημερίδα του λέοντος του Ταμείου Ανάκαμψης πάει σε 100, 110, θέλετε 120 μεγάλες επιχειρήσεις, τη λογική να διαχειριστεί το χρήμα προς τα κάτω, οι οποίες στην τελική δεν έχουν και τόσο ανάγκη το φθηνό δανεισμό. Θα μπορούσαν να δανειστούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απευθείας, ενώ αντιστρόφως οι μικρομεσαίοι και μεσαίοι που έχουν επίγουσα σημασίας ανάγκη για φθηνό δανεισμό περνάνε απ' έξω σφυρίζοντας από τις τράπεζες, είναι απλησίαστες. Άρα το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι εργαλείο που θα έπρεπε να ξαναδούμε την ανακατανομή του? Οπωσδήποτε είναι, και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί? Διότι ακόμα και οι Κεϊνσιανοί το αποδέχονται αυτό. Ένα ευρώ δημόσιου χρήματος που επενδύεται πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα 3, 4 και 5 ευρώ. Όταν λοιπόν εμείς δίνουμε το χρήμα σε μεγάλες τέτοιες εταιρείες που είπατε, 100-150 εταιρείες, οι οποίες δεν αποδίδουν αντίστοιχα την επένδυση, γιατί είναι μια επένδυση αυτό το χρήμα που δίνουμε. Αλλά αντιθέτως, οι μικρές εταιρείες που θα αναπτυσσόντουσαν και που θα είχαν και μεγαλύτερη διεύρυνση και θα βελτίωναν και το εργατικό δυναμικό στη χώρα και το να μην φεύγουν και το δημογραφικό και χίλιους δύο άλλους παράγοντες. Όταν εμείς λοιπόν δεν τους δίνουμε χρήμα και για αυτούς είναι ακριβό, όχι μόνο δεν αναπτύσσονται, αλλά κλείνουν κιόλας. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινωνικό αποτέλεσμα που ξεφεύγει όχι μόνο από πλευράς απόδοσης οικονομίας, αλλά από πλευράς και δημογραφικού και κοινωνίας και συνοχής της κοινωνίας και χίλια δύο άλλα προβλήματα. Πείτε μου, επειδή ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, τι λέει η κίνηση της Κοινωνίας Αξιών, αλλά τι λέει προσωπικά και ο κύριος Φενέκος για το μοντέλο των επενδύσεων? Είναι επενδύσεις ή είναι ένα άγριο real estate που πολλές φορές μέσω των fund ξεκοκαλίζει ακόμη και τη στέγη του Έλληνα? Τι συμβαίνει εδώ στην πραγματικότητα? Είναι παραγωγικές επενδύσεις για τη χώρα? Ποια είναι η άποψή σας? Έχετε δίκιο. Κάποια στιγμή θεωρείτε ότι η οικοδομή και οι κατασκευές είναι η βιομηχανία μας η μεγάλη. Όμως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είχε επενδύσει πάρα πολύ στο real estate. Καθώς επίσης ακούγαμε και κάποιες ιδέες ότι όλα αυτά θα πουληθούν σε συνταξιούχους που θα έρθουν από το εξωτερικό. Αυτό το πράγμα έχει περιορισμένη αξιοποίηση, διότι αφενός δεν ήρθαν οι τουρίστες από το εξωτερικό. Αφετέρου έχουμε γεμίσει με 1,200 κόκκινα δάνεια, τα οποία τα real estate που πήγαν να γίνουν έχουν πάει στις τράπεζες και τα διαχειρίζονται τα fund για τα κόκκινα δάνεια. Άρα συνεπώς η επένδυση που έγινε ήταν τελείως ασφαλμένη. Και κατά την άποψή μου, ακόμα και αν θέλαμε να πάμε στο real estate, θα έπρεπε πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τον αγροδιατροφικό τομέα, γιατί καμία μεγάλη χώρα η οποία έχει οικονομική ευμάρεια δεν έχει αφήσει τον αγροδιατροφικό τομέα στο έλεος του. Αντιθέτως, εκεί στηρίζεται και από εκεί προχωράει και συνεχίζει. Άρα, κατά τη γνώμη σας, τι χρειάζεται επειγόντως η χώρα? Χρειάζεται επειγόντως μια βελτίωση του σχεδιασμού, όπου να λαμβάνεται υπόψη η περιφερειακή αντίληψη. Θα έλεγα μάλιστα ότι ίσως να δημιουργούσαμε και μια κάτω βουλή που να αποτελείται από περιφερειάρχες και δημάρχους. Μπορεί να βρεθεί ένα μοντέλο για να βελτιωθεί
η απόφαση που λαμβάνεται σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Και το δεύτερο, μια μεγάλη διαφάνεια. Διότι αυτή τη στιγμή με προσχήματα δίνεται το χρήμα, όπως είπαμε, σε 100 και δεν δίνεται σε χιλιάδες άλλους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μιας και μιλήσατε για διαφάνεια και επειδή είμαστε η χώρα με ρεκόρ, πάντα με έκτακτες επικλήσεις, απευθείας αναθέσεων, κλειστών κυκλωμάτων, ακόμη και διορισμών, μετατάξεων, θα έλεγε κανείς ότι η τραγωδία των Τεμπών, κύριε Φενέκο, είναι μία από τις επιτομές του πελετειακού κράτους. Τι λέτε για όλα αυτά? Κοινωνία αξιών είστε. Τι εννοείται κοινωνία αξιών, λοιπόν? Εδώ ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο κομμάτι της διαφθοράς. Και η διαφθορά, ξέρετε, διαβρώνει όλη τη δημοκρατία. Δεν διαβρώνει μονάχα συνειδήσεις ανθρώπων. Διαβρώνει λειτουργίες. Ακόμα και ο πληθωρισμός εμπολής οφείλεται στη διαφθορά. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που το είχα πρόσφατο. Όταν ο κρατικός φορέας που αναθέτει την εργασία δίνει 30.000, ο ενδιάμεσος που παίρνει για να αναθέσει την εργασία κρατάει τα 10 για τον εαυτό του, ο επόμενος τα άλλα 10 για τον εαυτό του και αυτός που κάνει τη δουλειά το κάνει με 5.000. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το κόστος που θα μεταδοθεί στον πολίτη που θα πάει στην υπηρεσία στο τέλος, όλη αυτή η χασούρα του χρήματος αλλά και μία αποδοτικότητα θα αυξήσει και τον πληθωρισμό. Όταν λέει ο δημοτικός παράγων, ας πούμε, θέλουμε το κατητής για να αναπτυχθεί στην παραλία ένας πολιτής ή ένας που έχει ένα κατάστημα και πρέπει να λαδώσει, αυτό που θα πάει, στο πολίτη θα πάει. Ο πολίτης θα το πληρώσει. Mm-hmm. Συνεπώς, το θέμα της διαφθοράς είναι πολύ σημαντικό και το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα και πάμε με στατιστικά στοιχεία, ενώ γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το δεύτερο πράγμα που θα έλεγα, πέραν από την αύξηση των ελέγχων, έχουμε αυτή τη στιγμή δημιουργήσει πραγματικά μια καλή βάση πληροφορικής με τον κύριο Πυρακάκη. Όμως ρωτάω, έχει πρόσβαση παντού? Όχι βέβαια. Είδαμε ότι στην ΑΔΕ δεν έχει πρόσβαση. Υπάρχουν φορείς που δεν έχει πρόσβαση. Και ακόμα χειρότερα, αυτά τα εργαλεία τα οποία βοηθάνε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς χρειάζονται υπαλλήλους εκπαιδευμένους για να τα αξιοποιήσεις. Και εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ανεκπαίδευτων υπαλλήλων, όπου τελικά έχουμε και το σύστημα και τη γραφειοκρατία μαζί. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Αθήνα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φενέκο, με σχεδόν δεδομένο πλέον ότι τα δύο εν δυνάμει κυβερνητικά κόμματα έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην Τουρκία και αναφέρομαι στους υδρογονάνθρακες, πώς κατ' ουσία μπορείς να δομήσεις μετά πραγματικά ανεξάρτητη εσωτερική πολιτική η οποία θα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα? Πολύ ωραία ερώτηση και κυρίως έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στην εκμετάλλευση των υδρογονάνθρακων, τουλάχιστον εκεί που μπορούσαμε ακόλυτα, που είναι το Ιόνιο, που είναι όλη η περιοχή από την Πελοπόννησο κάτω από την Κρήτη. Ερχόμαστε με καθυστερήσεις και με συνεχείς αναβολές και με χίλια δυο τερτύπια να ακυρώσουμε ένα παραγωγικό πλούτο της χώρας, ο οποίος μένει ανεκμετάλλευτος. Και δεν πάω στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο ακόμα. Ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον εκεί που μπορούμε με δυναμισμό. Γιατί δεν μπορεί να μένουν πόροι, όπως είπα και προηγουμένως για τα χωράφια, όπως είπα και για άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, σαν εκμετάλλευση. Μιας και τόθηξε εδώ ο Γιάννης, θέλω να σας ρωτήσω, και είστε από αυτούς που έχει πολύ ευαίσθητες αντένες. Τι σημαίνει για την κοινωνία αξιών ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, και έρχονται εκλογές στην Τουρκία την Κυριακή, τα εθνικά θέματα, άντε λίγο έτσι ξόφαλτσα, επιδερμικά, κενό, έχει φουντώσει μια συζήτηση ότι μετά τις εκλογές, με την πίεση και δυνατών και ισχυρών συμμάχων, η πρόθεση είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι στο οποίο η Τουρκία θα φέρει όλα τα ζητήματα, ό,τι και αν λέμε εμείς. Πώς σας φαίνεται ότι εκλείπει αυτή η συζήτηση από τη δημοσιοσφαίρα? Ο Έλληνας δεν θα έπρεπε να ξέρει με ανοιχτά χαρτιά ή κατόπιν εορτής θα πάρουν αποφάσεις το όνομά του? Τώρα τι να πω, ότι εχθές δεν τέθησαν σωστές ερωτήσεις. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να τεθούν αυτά τα θέματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην τεθεί ένα από τα σοβαρότερα θέματα που επηρεάζει και την παραγωγική ικανότητα της χώρας και την ασφάλεια και τον τουρισμό και όλα που είναι ακριβώς αυτά τα εθνικά θέματα? Όμως, τουλάχιστον ας μείνω σε ό,τι είπανε. Ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η γαλάζια πατρίδα, το δόγμα αυτό, είναι βαθιά ριζωμένο και είναι δύσκολο να φύγει. Από τη στιγμή που παραδέχεται κάτι τέτοιο, με ποιο τρόπο πάει να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει για ζώνες, θαλάσσιες ζώνες, γενικευμένα, και ξεφεύγουμε από τη λογική μόνο την υφαλοκρηπίδα? Δηλαδή, βάζουμε και άλλα θέματα στο τραπέζι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή αυτά τα θέματα καίνε, τα αφήσαν λίγο στην άκρη, αν και ψήγματα των αντιλήψεων τα ακούσαμε. Mm-hmm. Και βέβαια, εγώ δεν πιστεύω ότι όποια κυβέρνηση και να πάει στην Τουρκία, ότι θα αλλάξουν σημαντικά τα πράγματα. Απλώς
Μάλιστα, αν η κυβέρνηση ακολουθήσει δυτικοστραφή τρόπο, δεν θα παραξενευτώ καθόλου να δεχτούμε πιέσεις από τους Αμερικανούς και από το ΝΑΤΟ να πάμε σε μια διαπραγμάτευση, διότι όταν εκχωρείς όλα αυτά τα πράγματα στους ξένους, είσαι σε ένα χρυσό κλουβί σε ό,τι αφορά την απόφαση. Άρα, κατά τη γνώμη σας, εδώ ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, κύριε Φενεκό? Η κόκκινη γραμμή είναι οπωσδήποτε η κυριαρχία μας. Δεν μπορεί να συζητάμε ούτε για νησιά, ούτε για να μην έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τη χωρική μας θάλασσα στον βαθμό που θέλουμε. Mm-hmm. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή που την αγνοούμε είναι να προσδιορίσουμε επιτέλους ποια είναι η υφαλοκρηπίδα μας και η ΑΟΣ μας. Δεν το έχουμε προσδιορίσει για μην αναγκαστούμε να βάλουμε κόκκινη γραμμή. Αλλά και εδώ έρχομαι και λέω, ακόμα και τα εργαλεία του διεθνούς δικαίου μας δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, εγκαθιδρύοντας ζώνη προστασίας της αλληλείας, συνορεύουσα ζώνη, ζώνη προστασίας των αρχαιοτήτων, που θα μπορούσαμε κάλλιστα να επεκτείνουμε έτσι έμεσα, αν φοβόμαστε να το κάνουμε άμεσα, τις ζώνες αρμοδιοτήτων και ιδιαστικών μας δικαιωμάτων, ώστε να δημιουργήσουμε τις πραγματικές κόκκινες γραμμές που πρέπει να έχουμε. Λέει εδώ η φίλη μου η Ελένη, καλημέρα στον κύριο Φενέκο. Θέλω να το ρωτήσω, έχω ένα γιο 18 χρονών. Τι έχει να του πει η κοινωνία αξιών για το αύριο του και κυρίως με μισθούς των 500 και 600 ευρώ, πιστεύει ότι το παλικάρι μου θα μείνει εδώ? Χαίρομαι που μου θέτατε την ερώτηση, γιατί εγώ έχω δύο κόρες οι οποίες είναι μόλις τελειώσαν το πανεπιστήμιο και ψάχνουν να βρουν δουλειά. Μία μάλιστα ήθελε να έψαχνε να βρει δουλειά στο εξωτερικό. Δεν ήθελα να της πω μην πας να ψάξεις στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορώ να βάλω σύνορα στα όνειρα των παιδιών. Όμως από την άλλη πλευρά, εγώ ως πολιτικός οφείλω να δημιουργήσω το περιβάλλον ότι τα παιδιά να μην φεύγουν. Και αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει μόνο στα λόγια. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε την νεανική επιχειρηματικότητα. Δεν μπορεί η ανεργία να είναι 12% σε όλους και 39% στους νέους. Πρέπει να δούμε την έννοια του reskilling και του upskilling, το οποίο τι σημαίνει? Επανεκπαίδευση και εκπαίδευση σε σχέση με την αγορά εργασίας. Θα πρέπει να γίνουν εκτεταμένες συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να πάρει το κόστος που του αναλογεί στην διάθεση εργασιών για τους νέους. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να χρηματοδοτείται συνεχώς και να μην δεσμεύεται να αυξήσει τις θέσεις εργασίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι επενδύσεις που κάνουμε να έχουν χαρακτήρα τέτοιο υπέρ της νεανικής επιχειρηματικότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα που δυστυχώς δεν τα κάνουμε, γιατί ακριβώς το χρήμα δεν πάει εκεί που πρέπει. Άρα είναι εδώ η στόχευση, λέτε. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την κοινωνία, επειδή αναφερθήκατε και στο δημογραφικό, το ένα δεν είναι με το άλλο. Ένας νέος άνθρωπος με μισθό 500-600 ευρώ και μάλιστα υποδηλωμένος, προσέξτε το και αυτό, 4 ώρες και μπορεί να δουλεύει 8ωρο και 12ωρο, αλλά θα ασφαλίζεται για τις 4 και κάτω από το τραπέζι δεν έχει και τίποτα, πάει έτσι η ιστορία. Έχει λόγο να μείνει σε μια τέτοια χώρα και πολύ περισσότερο να κάνει οικογένεια? Ακριβώς, βλέπετε, είναι ένα σύμπλοκο και χαίρομαι που το θέτετε έτσι. Είναι ένα σύμπλοκο. Κάνεις ένα λάθος σε ένα τομέα, θα το βρεις μπροστά σου σε άλλο. Και γι' αυτό επιμένω ότι προβλήματα όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η εργασία, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι ακόμα και ο πολιτισμός που είναι soft power, ο πολιτισμός μας είναι soft power, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία στην εκτελεστική εξουσία και να μην γίνονται νομοσχέδια ο ένας αντιφατικά με τον άλλον ή να μην λαμβάνει ο ένας υπόψη τον άλλον. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βάλουμε σοβαρούς εθνικούς στρατηγικούς στόχους. Και αυτοί οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι σήμερα που πρέπει να τεθούν είναι η παραγωγική ανάπτυξη, η εργασία των νέων και οπωσδήποτε τα εθνικά μας θέματα, τα οποία τα βάζουμε συνέχεια κατά το χαλί. Μου λέει κάποιος εδώ, και καλά να υπάρξουν όλα αυτά που λέει ο κύριος Φενέκος. Άμα δεν έχεις και αξιοκρατία στη χώρα και μπαίνει το παιδί του συγγενή, του πολιτικού, του κολλητού, του έτσι και του αλλιώς, τι να το κάνεις? Πάλι απογοητεύεται ο νέος. Έτσι είναι. Και εδώ είναι το θέμα της διαφθοράς και της πελατειοκρατίας. Στο οποίο βέβαια έχουμε ευθύνη όλοι μας, έτσι, γιατί και εμείς κάπου κλείνουμε τα μάτια. Και θα σας πω κάτι. Έρχομαι στο άγος που έχει κάποιος πατέρας που βλέπει όλο αυτό το πράγμα και του δίνεται μια ευκαιρία να βάλει το παιδί του κάτι, κάπου. Θα τον κατηγορήσω επειδή το προσπαθεί? Μα αυτός δεν μπορεί να επηρεάσει όλο το σύστημα. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και όταν βλέπουμε στο πολιτικό επίπεδο νεποτισμό, πελατειοκρατία, διαφθορά, θα πρέπει να το πολεμήσουμε πρώτοι εμείς σαν πολίτες, και γι' αυτό τώρα είναι η ώρα της ψήφους μας. Γι' αυτό καλό τους πολίτες τώρα να τα σκεφτούν όλα αυτά, να παραψηφίσουν. Κύριε Φενέκο, λέει εδώ ο Σπύρος, εχθές ρωτήθηκε, λέει, ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς
και είπε αυτό που νόμιζε ότι ήθελε να πει, αλλά πολλοί πιστεύω ότι το ίδιο θα απαντούσαν. Έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά αυτός και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Το ερώτημα και στον κύριο Φενέκο, παρακαλώ. Αν ανέβαιναν Τούρκοι κομμάντο σε μια βραχονισίδα, τι θα έκανε έτσι και ήταν πρωθυπουργό τη χώρα? Εγώ το έχω απαντήσει αυτό και θα το ξαναπώ πάλι. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα προ κάθε κατεύθυνση ότι αν δεν φύγουν σε 5 λεπτά θα περάσει ένα αεροσκάφος ή θα το βομβαρδίσω με τα πλοία, διότι είναι δικό μου έδαφος. Και όταν θα φύγουν από εκεί, θα δούμε πώς θα χειριστούμε μετά την όλη υπόθεση. Κάτω από εκβιασμό και με το πιστόλι στον κρόταφο και το διεθνές δίκαιο σου δίνει δυνατότητα να αντιδράσει. Μάλιστα. Είναι μια σαφής απάντηση. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Γρηγόρης, λέει: κύριε Φενέκο, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στη χώρα. Η κρίση των ίδιων των θεσμών. Εδώ παρακολουθούνται πολιτικοί μέχρι και αρχηγοί στρατεύματος. Σε αυτά τα ζητήματα, τι λέει η κοινωνία αξιών? Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Πρώτον, ότι χρειάζονται παρακολουθήσεις για εθνικούς λόγους, χρειάζονται. Και μάλιστα, όσοι ήμασταν σε ένοπλες δυνάμεις, ξέρουμε ότι όλα τα τηλέφωνα στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες που υπηρετήσαμε πρέπει να παρακολουθούνται για να μην υπάρχει διαρροή και να μην υπάρχει χρηματισμός διαφόρων μέσα από τα τηλέφωνα. Mm-hmm. Όμως, άλλο πράγμα είναι τα υπηρεσιακά τηλέφωνα, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτή η πρακτική, και στην Αμερική. Θυμόσαστε τον Τραμπ, τον πήγανε στο δικαστήριο επειδή παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του για το υπηρεσιακό. Mm-hmm. Ωραία. Άλλο όμως το ιδιωτικό. Το ιδιωτικό τηλέφωνο και η ελευθερία και η δημοκρατία απαιτούν να μην υπάρχουν τέτοιες πρακτικές. Αλλά ακόμα και στους οργανισμούς όπου δημιουργείται ανάγκη να παρακολουθούν τα τηλέφωνα, υπάρχουν δύο περιορισμοί. Πρώτον, ότι θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Και δεύτερον, ότι αυτός που παρακολουθεί είναι ο πάροχος. Υπάρχει δηλαδή και θεσμική διασφάλιση. Άρα, εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που παρακολουθήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης, δεν έχουμε καμία θεσμική διασφάλιση. Ήταν όλα τυχαία, ανεξέλεγκτα και υστερόβουλα. Άλλος φίλος εδώ, ο φίλος ο Μανώλης, λέει: καλημέρα στον κύριο Φενέκο. Ποια είναι η άποψή του για τη δικαιοσύνη από τον ανώτατο έως τον κατώτατο βαθμό? Πρέπει να επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, οι κορυφές φαντάζομαι εννοεί, ή χρειάζεται τελικώς μέσα στο εσωτερικό με διαδικασίες να επιλέγεται η ηγεσία? Είναι πολλή ερώτηση και αφορά και τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί το ίδιο πράγμα με τους δικαστικούς υπάρχει και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως και στο διπλωματικό σώμα. Στις ένοπλες δυνάμεις λοιπόν υπάρχει ένας κατάλογος ιεραρχικός. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, πώς εξελίσσονται. Ωραία. Σε αυτόν τον κατάλογο οι ανώτατοι θεωρητικά και πρακτικά έχουν την ικανότητα να ηγηθούν. Αν αυτός ο κατάλογος λοιπόν ακολουθηθεί χωρίς παρεκβάσεις, τότε δεν θα έχουμε το ζήτημα της κακής επιλογής. Και θα δίνεται η δυνατότητα μόνο στην κυβέρνηση ή στο κοινοβούλιο να θέσει βέτο για κάποιον. Όχι να τον ορίσει, να θέσει βέτο επαρκώς αιτιολογημένο για κάποιον. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα θα δίνει μια αξιοκρατία. Και δεύτερον, δεν μπορεί κάποιος που φεύγει από ανώτατη θέση, ανώτατος λειτουργός, τα πρώτα 2 με 3 χρόνια να πολιτευτεί. Θα έπρεπε να είναι περιορισμός. Και είναι κάτι που εγώ στην προσωπική μου υπόθεση το ακολούθησα με καθυστέρηση 5 ετών. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Παύλος, λέει: κατά την κοινωνία αξιών, η εκλογή στα αξιώματα πρέπει να έχει χρονικό περιορισμό. Και δεν λέω 2 θητείες, είτε βουλευτών είτε πρωθυπουργών. Έστω 3 θητείες θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο όριο. Οπωσδήποτε και θα έπρεπε να έχει. Αλίμονο αν η Ελλάδα εξαρτάται από τους ίδιους και από τους ίδιους. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται ελπίδα και φιλοδοξίες να ικανοποιηθούν και φιλοδοξίες και άλλων ανθρώπων που έχουν ικανότητες. Και σε κάθε περίπτωση θα ευνοείται η αξιοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, λέει εδώ η φίλη μου η Βαρβάρα. Καλημέρα, λέει στον κύριο Φενέκο. Θα ψήφιζε αν ήταν βουλευτής και αρχηγός κόμματος εντός Βουλής το δικαίωμα με ένα εύλογο αριθμό υπογραφών ανακλητότητας ενός βουλευτή, διότι δεν πράττει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στο εκλογικό σώμα? Χαίρομαι που το θέτει η Βαρβάρα, διότι είναι και θέση της κοινωνίας αυτή, ότι θα έπρεπε με συλλογική της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών να προβλέπεται αριθμός πολιτών οι οποίοι να ζητάνε την ανάκληση ενός νομοσχεδίου, ακόμα και υπουργού, αν δεν κάνει σωστά την δουλειά του. Και το θέμα της ανάκλησης να γίνεται συζήτηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και με διαφάνεια να παίρνονται οι αποφάσεις. Μάλιστα. Ο φίλος ο Νίκος λέει: μιας και στο παρελθόν υπήρξε ανώτατος στρατιωτικός ο κύριος Φενέκος, θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσει κάτι. Έγινε και χθες μια συζήτηση για το αν στη χώρα ενισχύεται με τους εξοπλισμούς
και η εγχώρια αμυντική βιομηχανία με αντισταθμιστικά και με μονάδες παραγωγής. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι το έκανε και έδειξε και φωτογραφία. Η δε αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ για μία βίδα. Ποια είναι η αλήθεια? Έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές συμφωνίες και μάλιστα με τους Αμερικανούς είχα συμμετάσχει στο παρελθόν πολύ έντονα. Λοιπόν, οι συμφωνίες αυτές εκτός από τα οπλικά συστήματα ή τις ευκολίες που δίνουμε προβλέπουν όχι μόνο μεταφορά τεχνολογίας αλλά και οικονομικές σχέσεις και βελτίωση της βιομηχανίας, ακόμα και πολιτισμικές ανταλλαγές και σε επίπεδο think tanks και στρατηγικών αντιλήψεων. Δυστυχώς πάντα, και αν δείτε όλες τις συμφωνίες έτσι είναι, δίνουμε σημασία σε αυτό που φαίνεται, δηλαδή τι όπλο πήραμε, τα αεροσκάφη ή τη Ραφάλ, αλλά δεν δίνουμε σημασία σε όλα τα άλλα, τα οποία είναι κρίσιμα. Άρα, τα οποία δίνουν... εδώ ναι. Πού είναι η αλήθεια? Πέφτει ένα ευρώ στην ελληνική εγχώρια αμυντική βιομηχανία ή όχι? Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Και, με συγχωρείτε, και όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά πρέπει να το κυνηγήσουμε. Αυτό δεν έρχεται μόνο του. Ξέρετε, δεν είναι μας το δώσανε. Είναι πώς τους πίεσες για να το πάρεις επί τη βάση της συμφωνίας. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ. Σας θέτω ευθέως τα ερωτήματα των ακροατών, γιατί αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό είναι debate. Γιάννης, από την Αθήνα. Μία ερώτηση λέει. Ποια είναι η θέση του κυρίου Φενέκου για τον περίφημο νόμο περί ευθύνης, ανευθύνης για μας πολίτες υπουργών? Πολύ ωραία ερώτηση και η θέση δικιά μου είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι χρειάζεται κάποια προστασία και στους βουλευτές και στους υπουργούς από τις υστερόβουλες, κακόβουλες πράξεις. Καλά, δεν μιλάει για αυτό, φαντάζομαι, ο ακροατής. Ναι, αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Ναι. Βέβαια. Αλλά έρχομαι εγώ να διασφαλίσω αυτό και λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν υπόνοιες για έναν βουλευτή ή υπουργό, αντί να σταματάει η διαδικασία όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να πηγαίνει στη Βουλή, θα έπρεπε να κινείται παράλληλα. Δηλαδή το προανακριτικό έργο να συνεχίζεται και να τροφοδοτεί την πολιτική απόφαση το προανακριτικό έργο μέχρι τέλους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν συγκαλύψεις. Δεν γίνεται. Σταματάει η διαδικασία, ο Υπουργός πάει σε πολιτική αξιολόγηση και εκεί τη γλιτώνει ο συνήθως. Αν όμως συνεχιζόταν το προανακριτικό έργο και τα στοιχεία ερχόντουσαν και οι μάρτυρες εξεταζόντουσαν χωρίς να μπαίνουν περιορισμοί πολιτικός, ιδιώτης ή δημόσιος, τότε θα είχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Άλλος φίλος ρωτάει εδώ, ο κύριος Φενέκος υποστηρίζει το σύστημα απλής αναλογικής γιατί δεν είναι απλή αναλογική ή προτιμά το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που δεν είναι ενισχυμένη πάλι, εν πάση περιπτώσει. Είναι μπόνους σύστημα. Ναι. Προτιμώ το σύστημα της απλής αναλογικής με καλύτερη στάθμιση. Δηλαδή, τι εννοώ καλύτερη στάθμιση? Η στάθμιση δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά για να αλλάζει ο εκλογικός νόμος επί τη βάση του που έχουμε περισσότερους ψηφοφόρους και άρα πώς φτιάχνουμε τα ψηφοδέλτια και τις εκλογικές περιφέρειες. Η στάθμιση πρέπει να έχει ένα στοιχείο δικαιοσύνης. Η απλή αναλογική λοιπόν αυτό το εξασφαλίζει. Όμως χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας και κίνητρα για την απλή αναλογική. Δηλαδή, εγώ τώρα ως μικρό κόμμα, ας πούμε, που μετήχαμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περιορισμούς και τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε χωρίς χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Και μάλιστα ανακαλύψανε και μια φοβερή εφεύρεση. Λέει ίσης όρης. Αναλογικό. Πώς είναι ίσης όρης στην αναλογικό? Εδώ έχω βαλθεί να το εξηγήσω στον κόσμο σε αυτές τις προεκλογικές εκπομπές. Μα γιατί δεν είναι επί ίσης όρης? Γιατί υπάρχει αυτό το παραθυράκι και είναι εφαρμοστέ υποχρεωτικά οδηγία ίσης όρης αναλογικά. Με βάση τα αποτελέσματα του 19. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα. Λέει ο Βαγγέλης, μήπως πρέπει να δημιουργηθεί και μια άλλη βουλή με κύριο σκοπό τον έλεγχο της νομοθετικής βουλής? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν υπάρχει ανεπάρκεια στο κράτος και στους ελληνικούς μηχανισμούς, αρχίζουν και δημιουργούνται ανεξάρτητες αρχές. Έχουμε και εμείς ανεξάρτητες αρχές. Και μεν από ευρωπαϊκής πλευράς προωθούνται ένας περιορισμένος αριθμός ανεξάρτητων αρχών, αλλά αυτό όσο πιο πολύ διευρύνεται δείχνει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού και των ελεγκτικών μηχανισμών. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν υπήρχαν δύο νομοθετικά σώματα, όπως είπα πριν, η Βουλή, η Κεντρική και η Κάτω Βουλή, και θα χρειαζόταν κάθε νομοθέτημα ανάλογα με την αρμοδιότητα να την χάνει της έγκρισης και της μίας και της άλλης Βουλής, τότε θα είχαμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον τρόπο λήψης αποφάσεως. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Φενέκο, θα σας κάνω ένα ερώτημα που μπορεί να φαίνεται κοινότυπο, όμως έχει τη δικιά του αξία, για να γράψετε τον επίλογο εσείς ως επικεφαλής της Κοινωνίας Αξιών Φιλελεύθερη Συμμαχία και υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη, στη Β Αθήνας και στα Χανιά. Ένας ψηφοφόρος
φτάνοντας στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Γιατί να επιλέξει την κοινωνία αξιών φιλελεύθερη συμμαχία? Γιατί εδώ υπάρχει και η λογική των μεγαλύτερων σχηματισμών που λένε, έλα μωρέ τώρα χαμένη ψήφος. Γιατί να επιλέξει την κοινωνία αξιών λοιπόν φιλελεύθερη συμμαχία? Πέραν από όσα σας είπα, πέραν από το όραμα, τη στρατηγική, από την πορεία μας που έχουμε αποδείξει ποιοι είμαστε, πέραν από τις αντιλήψεις που έχουμε που θεωρώ ότι είναι δημοκρατικότατες, υπάρχει ένα στοιχείο που ο κόσμος δεν το ξέρει. Εκπρόσωποι της Βούλης του λαού είναι τα κόμματα. Όχι μόνο τα κοινοβουλευτικά, όλα τα κόμματα. Ακόμα λοιπόν και αν δεν βγούμε στο κοινοβούλιο, όπως κάναμε μέχρι τώρα, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε τις προτάσεις μας, να ενοχλούμε, να δίνουμε τις αντιλήψεις μας, να κάνουμε κριτική, προκειμένου να υποστηρίξουμε αυτούς τους 10, 20, 50, 60 χιλιάδες ανθρώπους που θα μας ψηφίσουν. Συνεπώς, δεν είναι χαμένη ψήφος. Κύριε Φενέκο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στον αγώνα που γίνεται, ιδίως για τους μικρότερους σχηματισμούς, μικρότερους με βάση τα καθοριστέντα πλαίσια, γιατί η ψήφος πρέπει να είναι απροϋπόθετη για κάθε πολίτη και επιλογή του σεβαστή. Καλή δύναμη όμως, γιατί αν για κάποιους είναι τρεις φορές η δυσκολία, για τους λεγόμενους μικρότερους σχηματισμούς είναι 13 και 103 φορές η δυσκολία, και ιδίως με τους όρους διεξαγωγής που γίνεται. Συμφωνώ μαζί σας και εμείς δεν εξαντλούμεθα τον πολιτικό μας λόγο μόνο σε πολιτικές ιδεολογίες και θεωρήματα, αλλά κάνουμε ουσία και πράξη αυτά τα οποία πιστεύουμε μέσα από την πίεση που ενασκούμε στο πολιτικό σύστημα. Καλή σας συνέχεια, κύριε Φενέκο. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.